Όσο συνεχίζονται οι προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Λονδίνου και Βρυξελών μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, τελωνία στο Βέλγιο και οι εταιρείες που διαχειρίζονται αποθηκευτικούς χώρους ετοιμάζονται για ένα πολύ αβέβαιο αποτέλεσμα. Στο λιμάνι της πόλης Ζεμπρίς θα χρειαστεί ίσως να ελέγχονται πάνω από 80 κοντέινερς καθημερινά από το 2021. Μέχρι σήμερα γίνονται λιγότεροι από 10 έλεγχοι την ημέρα. Οι εργασίες προχωρούν επίσης για την αποθήκευση και την αποστολή μεγάλων αποθεμάτων των προϊόντων γνωστών εταιριών σε βρετανικά σούπερ μάρκετ πριν από την προθεσμία της πρωτοχρονιάς. Προσπαθούμε να είμαστε έτοιμοι και ενημερωμένοι για μια συμφωνία και για ένα σενάριο χωρίς συμφωνία. Είναι δύο ελαφρώς διαφορετικά σενάρια, επομένως χρειαζόμαστε διαφορετικές πληροφορίες. Η βελγική εταιρεία έχει επικοινωνήσει ακόμα και με συνταξιούχους τελωνιακούς υπαλλήλους για να ζητήσει συμβουλές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε η ναυτιλία πριν η ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μειώσει τη γραφειοκρατία και ανοίξει τα σύνορα. Αλλά οι Βέλγοι δεν είναι σίγουροι ότι όλοι θα είναι εντελώς έτοιμοι. Θα υπάρξουν επίσης οδηγοί φορτηγών που έρχονται εδώ από τη Ρουμανία ή την Ιταλία και πιθανότατα δεν θα γνωρίζουν τίποτα ή σχεδόν τίποτα. Δεν θα έχουν προετοιμάσει τα χαρτιά τους. Στο Καλέ, στην είσοδο της Μάγχης, στο Ηνωμένο Βασίλειο, η προοπτική καθυστερήσεων και επαναλαμβανόμενων μποτιλιαρισμάτων που συνδέονται με το Brexit ήδη δοκιμάζει την υπομονή των οδηγών φορτηγών. Δεν είναι δυνατόν να μεταφέρω και μετά να επιστρέφω την επόμενη μέρα. Εγώ δεν θα επιστρέφω στην Αγγλία, θα επιστρέψω στην Ελλάδα και θα μιλήσω στο αφεντικό μου και θα του πω ποτέ ξανά. Δεν είναι δυνατόν. Μετά από μισό αιώνα στενής οικονομικής ενσωμάτωσης, η νέα πρόκληση του Brexit μετατρέπεται σε άλμα στο σκοτάδι.